στέχωση και καθηγητές. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Όντως, υπάρχουν πανεπιστήμια και στην ελληνική επικράτεια που μεταμόρφωσαν την περιφέρειά τους. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εδώ, βέβαια, η περιοχή και η οικονομική δραστηριότητα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, στο σχεδιασμό του νέου Πανεπιστημίου επιλέχθηκε η συγκρότηση μιας ισχυρής πολυτεχνικής σχολής με έμφαση στην ενέργεια, το περιβάλλον και τις κατασκευές. Η συγκεκριμένη πολυτεχνική σχολή έχει σημαντικά εργαστήρια και μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ποιοτικής έρευνας και καινοτομίας. Κάποια από τα επιτεύγματα μπορείτε να τα δείτε έξω στην έκθεση. Και συνεχίζεται βέβαια η ενίσχυση της σχολής από στοχευμένα εξοπλιστικά προγράμματα, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ένα εκτεταμένο κτηριολογικό πρόγραμμα. Οπότε, επαναλαμβάνω, αυτό που μας λείπει είναι η κρίσιμη μάζα καθηγητών. Τώρα, η κλασική αντίληψη είναι ότι τα πανεπιστήμια παράγουν και απλώς διαχέουν τη γνώση στους φοιτητές και ως εκεί. Όμως, ειδικά για ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο όπως το δικό μας, το ζητούμενο είναι να υποστηρίξει και τη δημιουργία του νέου οικονομικού μοντέλου μέσα από τη δημιουργία μιας κρίσιμης ερευνητικής μάζας, τη σύνδεσή του με την τοπική οικονομία και επιχειρηματική δραστηριότητα και τη σύνδεσή του με τα άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας. Έννοιες βέβαια όπως σύνδεση ενός πανεπιστημίου με την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι όχι τόσο διαδεδομένες, αλλά θα έλεγα και παρεξηγημένες στην ελληνική, πόσο μάλλον στη δυτικομακεδονική πραγματικότητα. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Μέχρι σήμερα, στην περιφέρειά μας, δεν έχει υπάρξει ακόμη μια startup ή μια spin-off εταιρεία από μια ερευνητική ιδέα που έχει προκύψει μέσα από το πανεπιστήμιο. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμη μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα αλλάξουν σύντομα. Κάποια δειλά βήματα έχουν γίνει μέσα από τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων και πανεπιστημίου. Βλέπε το πρόγραμμα Ερευνώ Καινοτομώ. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με το σχεδιασμό του νέου πανεπιστημίου ότι εκτός από την ισχυρή πολυτεχνική σχολή, πρώτον, ιδρύθηκε ένα νέο τμήμα, ιδιαίτερο, το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Regional and Cross-Border Development, που ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Σπουδών. Ο τίτλος του είναι ενδεικτικός για τη δραστηριότητα και τις δυνατότητές του. Και δεύτερον, και σημαντικότερο, είναι υποίδρυση στο πλαίσιο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου το Ινστιτούτο Μεταλιγνητικής Εποχής. Αυτό θα μπορούσε να είναι το κεντρικό σημείο επαφής για όλες τις προσπάθειες και το σχεδιασμό που γίνεται για την επόμενη μέρα στην περιφέρειά μας. Ευχαριστώ.